της τουρκικής προκλητικότητας παρατηρούν διπλωματικές πηγές, επισημένοντας πως το θέμα αναμένεται να τεθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Χαρακτηριστικό είναι ότι την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκαν οι περισσότερες παραβιάσεις του εθνικού μας εναερίου χώρου σε μια ημέρα. Το δόγμα της κλιμακούμενης πρόκλησης από αέρος, θαλάσσης αλλά και σε φραστικό επίπεδο επιλέγει η Άγκυρα λίγες ημέρες πριν τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Όπως επισημαίνουν διπλωματικές πηγές, την περασμένη Τετάρτη έγιναν οι περισσότερες παραβιάσεις εναέριου χώρου σε μία ημέρα. Το 2019 έγιναν συνολικά 139. Το 2020 έγιναν 393 και σε μία ημέρα 23 υπερπτήσεις. Το 2022 έγιναν σε μία ημέρα 41 υπερπτήσεις και 168 παραβιάσεις. Έγιναν υπερπτήσεις άνωθεν ελληνικού εδάφους αλλά και κατοικημένων περιοχών. Αυτό είναι μια πρωτοφανής αύξηση της έντασης από πλευράς Τουρκίας. Εδώ μιλάμε για σαφή παραβίαση της ελληνικής κυριαρχίας. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει μεταξύ άλλων και το ζήτημα των προκλήσεων στον Τζο Μπάιντεν στην Ουάσιγκτον, ενώ ήδη έχουν ενημερωθεί το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χθες ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πραγματοποίησε υπερπτήσεις στις 8:32 πάνω από το νησί Γλάρος στα 19.000 πόδια. Παράλληλα, νέα προκλητική ναύτεξη εξέδωσε η Τουρκία, που δεσμεύει περιοχή νοτίως της Καρπάθου και ανατολικά της Κρήτης για στρατιωτικές ασκήσεις χωρίς πυρά στις 6 και στις 17 Μαΐου, δηλαδή τις ημέρες που ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στις ΗΠΑ. Την ερχόμενη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύσκεψη στο πλαίσιο του 3+1 με τους Υπουργούς Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, γεγονός που θεωρείται σημαντικό βήμα καθώς θα αφορά μεταξύ άλλων και τον τομέα της ενέργειας. Στον αντίποδα ο υποναύαρχος Τζιχάτ Γιατζή, αρχιτέκτονας Γαλλίας πατρίδας, προτείνει να υπογραφεί μια συμφωνία αποκλειστικής οικονομικής συνεργασίας, η οποία θα περιλαμβάνει και την Παλαιστίνη, όπως έγινε με τη Λιβύη. Η Ελλάδα είναι προσιλωμένη στην αρχή της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών επί τη βάση του διεθνούς δικαίου, όντας όμως πάντοτε έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε απειλή και πρόκληση όταν και αν χρειαστεί. Και σας διαβεβαιώνω πως αυτές οι απειλές αντιμετωπίζονται και μάλιστα με επιτυχία. Ο Νίκος Δένδιας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, Γιάννη Κασουλίδη, ενώ συναντήθηκε με μέλη της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινοπολιτών για τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική μειονότητα σε Κωνσταντινούπολη, Ήμβρο και Τένεδο, η οποία έχει συρρυκνωθεί σε τεράστιο βαθμό.